βρίσκεσαι στη Γερμανία, πώς πήρες την απόφαση να βρεθείς εκεί? Να πω την αλήθεια, δεν θα ερχόμουν αν είχα τις... αν ήταν όλα εντάξει με τις υποχρεώσεις μου στον αεραστεχνικό αθλητισμό, αλλά αναγκάστηκα επειδή δεν έχω καθόλου αγώνες, οπότε έπρεπε να μην χάσω όλη τη χρονιά. Τώρα βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα της Γερμανίας? Όχι ακριβώς εθνική ομάδα, βρίσκομαι σε μια ομάδα της Γερμανίας που με προσκάλεσε για να τους προσωπήσω στους επαγγελματικούς αγώνες που γίνονται κάθε Σάββατο εδώ στη Γερμανία. Έκλεισα συμβόλαιο 14 αγώνες, οπότε θα βρίσκομαι 14 Σάββατα ενεργός αθλητής. Δεν θα μείνεις εκεί μόνιμα? Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα αναγκαστώ να μείνω εδώ πέρα μόνιμα. Άρεσε, είναι η σκέψη σου, είναι εδώ, θέλεις να ξαναγυρίσεις? Εννοείται, ναι. Όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές σε πολλές συνεδρίες μου, δεν μπορώ, δεν μου πάει καρδιά να αφήσω την ελληνική σημαία να σηκώσω κάποια άλλη. Αλλά πλέον τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να μου περνάει από το μυαλό και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Αν δεν θα μπορέσω να συνεχίσω την καριέρα μου όπως πρέπει, δηλαδή να πηγαίνω στους αγώνες και να παίρνουμε όλοι εμείς οι αθλητές αυτά που αξίζουμε, θα αναγκαστώ ίσως να αλλάξω σημαία. Ένας λόγος που έφυγες ήταν γιατί δεν πληρωνόσουν? Ένας λόγος και αυτός ήταν ότι ήρθα εδώ πέρα για να βγάλω κάποια χρήματα. Εκτός από το οικονομικό κομμάτι, ένας κύριος λόγος που ήρθα εδώ πέρα είναι ότι είμαι ένα χρόνο εκτός αγώνων.